centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αναστασίου. Τι κάνετε. Σήμερα πραγματικά βγήκαμε λίγο εκτός από τα νερά μας, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που αγαπούσαμε και εκτιμούσαμε πάρα πολύ και σεβόμασταν. Και επειδή και εσείς κύριε Αναστασίου και γενικότερα η οικογένειά σας νομίζω έχει πολύ στενούς δεσμούς με τον Ανίκο Δόικο, θέλουμε σήμερα να πούμε δύο λόγια μαζί για έναν από τους πιο εξαιρετικούς συμπολίτες μας, που δεν είναι πια ανάμεσα μας. Εντάξει, δυστυχώς σήμερα είναι μια κακή μέρα, ας πούμε, για την περιοχή μας, διότι πολύ έτσι, αν θέλετε, άσχημο γεγονός. Ναι. Ο Νίκος Δόικος ήταν ένας άνθρωπος χαρισματικός καταρχάς, ξεχωριστός, με εύρος... Προοδευτικός, πολύ μπροστά από την εποχή του και για δύσκολα χρόνια της Καστοριάς. Προοδευτικός άνθρωπος που έδωσε τους αγώνες του για τα πιστεύω του και για την ιδεολογία του. Ένας άνθρωπος με ευρύτητα γνώσεων και βάθος, ας πούμε, γνώσης. Και είναι μεγάλο δυστύχημα, ξέρετε, όταν χάνονται τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το βάρος το ειδικό, γιατί δυστυχώς δεν έχει πλέον την πολυτέλεια ούτε η τοπική μας κοινωνία, αλλά γενικότερα, αν θέλετε, έχει πολλούς δόικους. Κοινωνία. Γιατί ο Νίκος ο Δόικος δεν ήταν μόνο για την, δεν ήταν ένας άνθρωπος με βάρος ειδικό μόνο για την περιοχή μας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκτίμησης ανά την επικράτεια σε όλη τη χώρα. Έχει γράψει, έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία, κυρίως πολιτικού περιεχομένου, όπως και συλλογές ποιημάτων. Και όπως καταλαβαίνετε, τον ήξεραν, τον γνώριζαν άνθρωποι και από άλλες περιοχές, άνθρωποι τους οποίους τους βλέπουμε και τους βλέπαμε συνεχώς στην τηλεόραση, μεγάλα πολιτικά μεγέθη της χώρας και ούτω καθεξής. Είναι πολύ άσχημο δυστυχώς. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη. Κύριε Αναστασίου, ήταν τόσο προοδευτικός και μπροστά από την εποχή του, που δεν μπορούσε να πάρει κάποια στιγμή μια θέση ευθύνης, αν και διεκδίκησε, γιατί ήταν ακριβώς τόσο πολύ μπροστά σε περιόδους που η Καστοριά δεν θα το άντεχε ίσως αυτό, σε αυτό το βαθμό, παρά την εκτίμηση που μπορεί να τον είχε, έτσι. Προφανώς αναφέρεστε στην υποψηφιότητά ναι. του για δήμαρχο Καστοριάς. Ακριβώς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση εκείνη την εποχή, ναι. αν και εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός. Αλλά από ό,τι βέβαια διαβάζω, μαθαίνω και ναι. είδα τι πρόγραμμα είχε για εκείνη την εποχή για την Καστοριά ο Νίκος Δόικος, θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση να είναι δήμαρχος της περιοχής. Όμως δυστυχώς, ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Ακουγόταν γενικά το όνομά του και στην πορεία, μήπως κάποια στιγμή Απλά. Επειδή ο νομός μας γενικώς είχε μια συγκεκριμένη, ναι. μια συγκεκριμένη πολιτική, αν θέλετε, ναι, κατεύθυνση και ήταν, μια ναι. συγκεκριμένη πολιτική προτίμηση, ο Νίκος ο Δόικος δεν βρισκόταν σε αυτό το χώρο, τον ναι. πολιτικό αυτόν χώρο, και με αποτέλεσμα εκείνη ειδικά την ταραγμένη ήταν δεκαετία του 80. Ήταν πιο σκληρά τα πράγματα και πολιτικά. Ακριβώς, γιατί ήταν μια ταραγμένη δεκαετία του 80, ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα πολιτικά, αν θέλετε να το πληρώσει. Γιατί και τότε, αν θυμάστε, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα βέβαια, ότι ακόμα και στις τοπικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές, η επιλογή δεν γινόταν κυρίως με τα χαρακτηριστικά του ικανού ανθρώπου, αλλά κυρίως με τα κομματικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και δυστυχώς ο Νίκος το πλήρωσε όλο αυτό. Δυστυχώς. Τι θα κρατήσουμε σαν Καστοριά από την πορεία αυτού του ανθρώπου, που πρέπει να πούμε ότι ξεκινάει και από μια έτσι κι αλλιώς καταπληκτική οικογένεια. Μην ξεχνάμε και ποιοι ήταν οι γονείς του Νίκου Δόικου. Ακριβώς. Δηλαδή όλα δένουν, δεν είναι τυχαία. Κοιτάξτε, αυτό που νομίζω ότι θα κρατήσουμε και θα μας μείνει είναι ότι ο Νίκος ο Δόικος ήταν ένας άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν, με πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων, με ειδικό πολιτικό βάρος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβόταν να πάρει θέση, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβόταν να κάνει ακόμα και στην πολιτική του διαδρομή τομές, οι οποίες πολλές φορές κατακρίθηκαν, και ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά κοιτούσε μπροστά. Ενδιαφερότανε για το μέλλον της περιοχής αυτής, ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την περιοχή μας, την αγαπούσε πάρα πολύ, τη λάτρευε. Την παράδοσή της, τον πλούτο της. Την παράδοσή της, τον πλούτο της ακριβώς. Και δυστυχώς
τέτοιοι άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι πολλοί. Ναι, δεν υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας. Γι' αυτό είναι το δυστύχημα για αυτή την περιοχή που φτωχύνει και σε αυτό το κομμάτι πια. Ακριβώς. Δηλαδή, φτωχαίνει μια περιοχή, δεν φτωχαίνει μόνο οικονομικά, φτωχαίνει και πνευματικά. Και δυστυχώς η απώλεια του Νίκου του Δόικου θα φτωχύνει την Καστοριά πνευματικά. Και πρέπει να μιλήσουμε και σε μια ηλικία που θα μπορούσε ακόμη να είναι ανάμεσά μας. Έτσι ακριβώς. Και εκεί είναι το δυστύχημα, διότι το προσδόκιμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ στη χώρα. Και όταν ακούς, ας πούμε, τέτοια πράγματα, λίγο, έτσι, αν θέλεις, μαγκώνεσαι λίγο, στεναχωριέσαι περισσότερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θερμά συλληπιτήρια και στους οικείους. Πραγματικά. Γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, ένα κομμάτι αυτής της περιοχής, κομμάτι της Καστοριάς. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι όλοι σήμερα έχουν συγκινηθεί, γιατί όλοι μπορούν να θυμηθούν κάτι καλό από τον Νίκο Δόικο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ, Θωμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.